Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Social Star X. Δεν τα έχουμε πει με τη νέα χρονιά. Καλή χρονιά να πούμε, πάνω απ' όλα υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Δεν ξέρω αν φύγατε τι κάνατε, πάντως ελπίζω να περάσετε ωραία. Στελίτσα μου, μαζί μας είναι η Στέλλα Γιαμπουρά, πολύ χαίρομαι, είναι πολύ αγαπημένη μου. Πώς πέρασες τις γιορτές? Είμαι μαζί σου, πραγματικά είσαι ένα ξεχωριστό κορίτσι αυτό το χώρο. Σε ευχαριστώ. Και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά, οπότε με καλείς να έρχομαι. Τέλεια. Πώς πέρασες γιορτές? Πέρασε οικογενειακά, δεν έκανα έτσι κάτι. Έφυγες? Δεν έφυγα, γιατί όχι, αυτές τις γιορτές συνήθως, πάντα τις γιορτές περνάει οικογενειακά, με τα αγαπημένα μου πρόσωπα, με τις φίλες μου, γιατί πια οι ρυθμοί είναι τέτοιοι που δεν τους βλέπεις όλους συχνά. Σωστό. Οπότε τις γιορτές προτιμώ να τα περνάω. Δίνεις βάση στην οικογένεια. Ναι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτό ακολουθώ. Ναι. Κάνουμε και ένα ελεύθερο επάγγελμα που έχουμε όλο το χρόνο τις υπόλοιπες μέρες να ταξιδέψουμε ή να πάμε κάπου ή εκτός Αθηνών ή εντός. Πολύ σωστά. Λοιπόν, άκουσα να δεις τι γίνεται. Εγώ κάνω μία εδώ συγκεκριμένη ερώτηση μόλις ξεκινάμε τους καλεσμένους. Αυτή τη φορά δεν θα την κάνω, Στέλλα μου. Α, γιατί με αγαπάς. Πέρα ότι σ' αγαπάω. Γιατί έχεις άψογη σχέση με τα social media, οπότε δεν ρωτάω τι σχέση έχεις. Α, μάλιστα. Γιατί έχεις ένα λογαριασμό κυρίως στο Instagram, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος. Έχουμε, μας δίνεις fashion ιδέες κάθε μέρα για στους followers όλους. Εδώ βλέπουμε το Instagram. Κάντε follow, εννοείται. Παίρνουμε μια ιδέα. Και ξέρω ότι πολλές εταιρείες σε προσεγγίζουν ώστε να δουλέψεις για αυτές, να προωθήσεις τα προϊόντα τους, να τα αναδείξεις. Πώς το βλέπεις αυτό το κομμάτι, το καινούριο? Είναι new entry εντελώς. Ναι, new είναι entry. Κάτι καινούριο. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να χωρίσω φωτογραφίες στο Instagram μου, γιατί παλιά, αν θυμάσαι τώρα, ο κόσμος δεν ξέρει, θα το εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ. Είχαμε ένα book που λέγαμε και δείχναμε τις φωτογραφίες μας. Ένας κατάλογος, ένας φάκελος με φωτογραφίες μέσα. Τώρα πλέον αυτό δεν υπάρχει και υπάρχει το πιο άμεσο, το πιο στημένο, το πιο όχι στημένο μάλλον, το πιο φυσικό, που δημοσιεύεις τη φωτογραφία σου, ένας πελάτης μπορεί να σε προσεγγίσει για μια φωτογράφηση για να διαφημίσει τα προϊόντα του. Είναι πιο άμεσο, σου στέλνει απλά στο Instagram και κλείνεις πιο πολλές έτσι εργασίες. Πόσες ώρες ασχολείσαι με αυτό? Όχι πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ. Εντάξει, πάρα ανάλογα πόσο θέλεις να δείξεις. Πόσα post περίπου την εβδομάδα κάνεις, ξέρεις? Ανάλογα την εβδομάδα. Μπορεί 4-5, ανάλογα. Κάνεις, αν θα έχω αρκετά κάποια συνεργασία, ναι, που θα πρέπει να ανεβάσω. Κατάλω. Και αγαπώ για τα story, μου αρέσει. Story, Ναι, θεωρώ ότι έρχεσαι πιο κοντά με τον κόσμο. Μου αρέσουν και εμένα τα story, γιατί είναι οι πιο καθημερινές στιγμές. Δεν σε ξέρει ο άλλος στην καθημερινότητα, βλέπει απλά μια φωτογραφία. Και είναι ωραίο, αλλά με ένα μέτρο. Υπάρχουν πολύ κολλημένοι. Όχι, εντάξει. Θέλει λίγο προσοχή το story και για πιο μικρά, ας πούμε, κορίτσια που ακόμα δεν έχουν δει ακόμα τόσο όσο εμείς που έχουμε ασχοληθεί λίγο περισσότερο. Γιατί είναι λίγο επικίνδυνο να κάνεις check-in που είσαι, στα μέρη που θα πηγαίνεις, είτε για να μην απειληθεί κάποια στιγμή, ας πούμε, ή να μην έχεις κάποιο πρόβλημα στο σπίτι σου που ξέρουν τι ώρες λείπεις ή στο μέρος που είσαι, γιατί υπάρχουν κάποιοι. Είναι πρόβλημα αυτό. Θέλει λίγο προσοχή, δηλαδή δεν πρέπει να δίνουν πληροφορίες ανεξέλεγκτες. Κάποιες φορές γυρίζω απ' έξω και τα ανεβάζω όταν γυρίζω. Γιατί όταν είμαι έξω, ψιλοβαριέμαι, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό. Βλέπουν που είσαι. Και αυτό είναι μια καλή ιδέα. Βλέπουν που είσαι, αν λείπεις, τι κάνεις. Και τα πιο μικρά κόρτσια, ναι. Πρέπει λίγο, ένα μέτρο και μία προσοχή να μην τα βάζουμε όλα στο Instagram, να μην τα δημοσιεύουμε όλα. Λέει. Πιστεύεις ότι το κομμάτι του modeling έχει πλέον ενσωματωθεί στο Instagram, ένα μεγάλο κομμάτι του? Γιατί βλέπω ότι και οι δουλειές στο modeling έχουν πέσει, εννοείται. Εσύ καλά δουλεύεις και συνέχεια και με μεγάλους ήχους μόδας και τώρα, εννοώ. Απλά δεν ξέρω, σ' άρεσε πιο παλιά, όπως ήταν ο χώρος και του μόντελ και της τηλεόρασης, ή τώρα πιστεύεις ότι είναι καλό που προχωράει η τεχνολογία με αυτόν τον τρόπο και βλέπουμε καινούργια πράγματα, ή ο συνδυασμός? Γενικά δεν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε κολλημένα μυαλά. Ο άνθρωπος εξελίσσεται, η τεχνολογία εξελίσσεται, τα media εξελίσσονται. Είναι μια προέκταση των πραγμάτων που κάναμε ως τώρα. Είναι θεμητό και ο καθένας επιλέγει αυτό που ταιριάζει. Κάποιες κοπέλες που δεν έχουν το ιδανικό ύψος για πασαρέλα και για μεγάλα fashion show,
Γιατί όχι να μην προωθούν ρούχα στο Instagram, που μπορεί να παίρνουν και πάρα πολλά like και να έχουν πολλούς followers και να βοηθάνε και το κατάστημα ή τη βιοτεχνία ρούχων ή και σχεδιαστή και φυσικά και την δική τους προβολή. Θεμητό είναι. Και ρωτάω τώρα εγώ, δεν παίρνουν όλα αυτά τα κορίτσια τη δουλειά από τα μοντέλα, από τις κοπέλες που έχουν τα προσόντα? Πώς δουλεύαμε παλιά που ήταν πολύ δύσκολο, που είχαμε περάσει casting, που υπήρχαν δυσκολίες. Ναι. Τώρα είναι πιο απλά τα πράγματα με το Instagram, όποια κοπέλα θέλει ασχολείται, πειράζει και λίγο τις φωτογραφίες. Ναι, δεν ξέρω. Προσωπικά μου φαίνεται λίγο αστείο εμένα το συγκεκριμένο, που κάποιοι νομίζουν ότι τρώνε τη δουλειά από αυτόν. Ναι. Υπάρχει χορός όχι. Για όλους. Ναι. Και επίσης αυτή η κοπέλα μπορεί να ήταν σε ένα φούρνο. Δηλαδή τι, θα έπαιρνε τη δουλειά από μία άλλη που είναι σε ένα φούρνο? Δηλαδή όλο αυτό το να λέμε βαρύγδουπες δηλώσεις για να παίζουν, για να προκαλούν. Υπάρχει χορός για όλους. Και αν αυτή η κοπέλα δεν έκανε αυτό το επάγγελμα, θα έκανε κάτι άλλο. Ναι. Τι σημαίνει? Απλά επειδή πουλάει τώρα να λέμε ότι μας τρώει τη δουλειά του μοντέλου, μας τρώει τη δουλειά του ηθοποιού. Αφού όλοι πια τα κάνουν όλα. Και αυτό έχει ξεκινήσει από το εξωτερικό, που οι ηθοποιοί χορεύουν, παίζουν, τραγουδάνε, κάνουν καμπάνιες. Τα πάντα. Όποιος μπορεί, ας το κάνει. Σωστό, σωστό. Μ' αρέσει όπως το βλέπεις το θέμα. Οπότε δεν σε ενοχλεί έτσι κάτι στα καινούργια δεδομένα πλέον των social? Δεν μ' αρέσει να πειράζεις πολύ τις φωτογραφίες σου, αλλά όχι ότι με ενοχλεί επαγγελματικά αν το κρίνω. Με ενοχλεί αισθητικά αν το κρίνω. Αισθητικά και εμένα με ενοχλεί και φαίνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Να. Φαίνεται ότι είναι πολύ πειραγμένο. Ναι, μ' αρέσουν οι πιο φυσικές φωτογραφίες, απλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη όμως. Εντάξει, ο δικός σου λογαριασμός, όπως και τον είδαμε, δεν έχει τέτοια περίεργα πράγματα. Είναι έτσι κι αλλιώς, σε ξέρουμε χρόνια, είναι τελείως real, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει επεξεργασία. Μπορεί και πω. Εγώ να μπω. Καλά, αυτό το τώρα να για ένα φίλτρο να και δώσω. Δύο φίλτρα δεν έχουν καμία. Εννοώ να αλλάξει λίγο τα χρώματα. Απλά δεν μ' αρέσει να είσαι άλλη κοπέλα. Αυτό προσπαθώ να μην πετύχω. Καλά, εσύ τι να είσαι, εσύ είσαι κουκλάρα, δεν χρειάζεσαι τέτοια. Λοιπόν, θέλεις να πάμε λίγο στην υποκριτική. Λοιπόν, η πρώτη σου δουλειά, ήθελα, σε ρώτησα και πριν που δεν είχαμε βγει ακόμη στον αέρα. Θυμάσαι την πρώτη σου δουλειά, γιατί έχεις ξεκινήσει πολύ μικρή, Στέλλα μου. Πήγε ένα σχολείο, ήταν στον Ταδρο με το Ξώτη, του Μανούση Μανουσάκη. Και από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, γιατί όταν έγινε το τηλεοπτικό αυτογύρισμα έπαιζε τη μαμά μου η Μαρία Ιωαννίδου Γερμανού και έτσι πήγα στη σχολή της χορού, πάνω ακριβώς είχε σχολή Μανεκένη Κρίστη. Α. Και έτσι ξεκίνησα από τα Καλλιστεία του Αντένα. Στα Καλλιστεία να πούμε ότι έχει βγει και Miss Young και δεύτερη αναπληρωματική στα Ρελάς. Πολύ σημαντικούς τίτλους. Ναι. Πολύ σημαντική τίτλη, γιατί τότε τις περισσότερες δουλειές γινόντουσαν από τα κορίτσια που είχαν πάρει και τίτλους ομορφιάς, εννοείται. Ναι, είχε τηλεοπτική κάλυψη, οπότε ναι. Είχε έκθεση, ναι. Είχε άλλη προβολή, οπότε βοηθούσε πολύ περισσότερο τα κορίτσια που συμμετείχαν. Εντάξει, είναι μεγάλη διάκριση όμως και θυμάσαι γιατί ανταγωνισμός υπήρχε τότε. Χαμός, όλοι στα Καλλιστεία θέλουν να πάνε. Πώς θέλουν να πάνε τώρα όλοι στο Next Top Model? Ναι, ήταν κάτι αντίστοιχο η αλήθεια. Ήτανε, ναι. Ναι, είσαι πολύ εύστοχη. Είναι κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, έχεις υποδεχθεί πολλούς ρόλους. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ, σε βλέπω αναδιαστήματα σε διάφορα, λέω να Στέλλα. Θέλω να μου πεις αν μπορείς να διαλέξεις ποιος ήταν ο αγαπημένος σου ρόλος και ποιος θεωρείς ότι ήταν τελείως κόντρα ρόλος που στον προτείνανε και ξαφνιάστηκες και δεν ήσουν σίγουρη να τον κάνεις ή όχι. Με όλους τους ρόλους που μου είχαν δώσει, ήμουν πολύ χαρούμενη αρχικά γιατί με επιλέξανε και υπάρχουν άπειρα παιδιά και πιο ταλαντούχα και λιγότερο, αλλά πια υπάρχει υπερπροσφορά. Οπότε θεωρώ πάρα πολύ τυχερή για τις συνεργασίες που έχω κάνει, γιατί όλες μία προς μία ήταν πολύ σημαντικές για μένα. Όχι, και έχεις κάνει εξαιρετικές συνεργασίες, ναι. Στάθηκα τυχερή γιατί συνεργάστηκα με ανθρώπους που θαυμάζω. Πολύ σημαντικό. Η τηλεοπτική μου δουλειά που έκανε τις πιο πολλά νούμερα και αίσθηση ήταν τα Μαύρα Μεσάνυχτα που έκανα μια χαζή τραγουδίστρια. Ναι, απλά ήταν το συγκεκριμένο σύριαλ που έκανε πολύ καλά νούμερα και από αυτό με αναγνωρίζει ο κόσμος. Mm-hmm. Οπότε αν είχα να... για να απαντήσω στην ερώτησή σου, θα έλεγα τα Μαύρα Μεσάνυχτα του Πάνου Κοκκινόπουλου. Ναι, ότι ήταν η αγαπημένη σου. Ή η πιο κόντρα. Ήταν η πιο κόντρα. Αλλά βγήκε σε καλό γενικά και στη δουλειά. Ήταν αυτή που πήγε πιο καλά από όλα τα άλλα σύριαλ που έχω κάνει. Οπότε, με τα νούμερα.
Ποιο σε είχα δει που ήταν. Όχι ο κόκκινος κύκλος, ποιο ήταν. Δέκατη εντολή. Δέκατη εντολή, ναι. Ναι, και σε αυτά εκεί που είχα κόντρα. Ήταν λίγο. Σκότωνα, με σκοτώνανε. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Αγαπημένη τηλεοπτυξία. Από ό,τι έχω καταλάβει, η τηλεόραση σ' αρέσει πιο πολύ, γι' αυτό να μην σε ρωτήσω με το θέατρο. Παρακολουθείς θέατρο? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, όσο μπορώ περισσότερες και σινεμά. Θα έπαιζες στο θέατρο, αν έχεις κάποια πρόταση και κάποιο ρόλο που να σ' άρεσε? Ή πιο πολύ τηλεοπτικά, τόσα χρόνια πια έχεις συνηθίσει από πάρα μικρούλα? Πάντα αγαπούσα το θέατρο, όμως στις εποχές που ήταν πριν την κρίση, ναι, ήταν τόσο χαμηλά η μισθή στο θέατρο που δεν μπορούσες να αφήσεις το θέατρο για τα τηλεοπτικά, γιατί ναι, τα μεγέθη ήταν τελείως άνισα. Και με οδηγούσε όλο αυτό στο να κάνω τηλεόραση. Όχι γιατί είμαι φιλοχρήματη, αλλά γιατί ζω μόνη μου. Ναι. Οπότε πρέπει να είσαι ανεξάρτητη, οκ. Okay. Ναι. Λογικό. Τώρα μεγαλώνοντας όμως, μπορώ να τα συνδυάζω, μπορώ να κάνω και τα δύο. Ή όταν δεν έχω τηλεοπτική δουλειά, γιατί τότε είχα μόνιμα. Ναι. Θα μπορούσα να κάνω θέατρο σε αυτή τη φάση που είμαι, αν εμφανιζόταν κάτι, αν είχα μια πρόταση που με ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει, ναι. Ωραία. Λοιπόν, τι θέλω να δω, κάτσε να σου πω. Αν σου γινόταν μία πρόταση τηλεοπτική, γιατί εσύ τώρα έχεις ξεκινήσει από μικρή, τα ξέρεις τώρα και τα κατατόπια, ξέρεις τα πάντα, ξέρεις πώς να μιλείς, να σταθείς, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και είσαι μία μορφωμένη κοπέλα, έχεις το λόγο, όλα αυτά. Αν σου γινόταν μία πρόταση για τηλεοπτική εκπομπή, για παρουσίαση ας πούμε, ναι, θα το έβλεπες θετικά? Θα σ' άρεσε κάτι τέτοιο? Για επόμενο βήμα. Ο λόγος που έμεινα και εκτός τηλεόρασης ήταν ήταν ότι είχα αρχίσει και ήθελα να κάνω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, εκτός σίριαλ. Ναι. Και έτσι μεταπήδησα μέσα από, τώρα δεν ξέρω αν κάνει από κανάλι, κάνει. Ναι. Μέσα από το Sky είχα μια εκπομπή, το Beautiful Life, με τον Τάσο Παλαζάρου, με υγεία και ομορφιά, και έτσι έκανα τη συγκεκριμένη εκπομπή. Έλεγα τα νέα του X Factor, ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Και οπότε με ενδιαφέρει πιο πολύ η παρουσίαση. Είσαι ανοιχτή για παρουσίαση. Ναι. Μ' αρέσει, θα σου πηγαίνει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να δοκιμάζω πράγματα. Ναι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι επίκαιρο. Θα σου γινόταν πρόταση για reality. Ναι. Τώρα δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Θα σου πω εγώ τυχαία, το ακραίο, το survivor ας πούμε. Ναι. Και δεν μπορώ να πω του φαγητού, δεν μπορώ να πεινάω και το δεν συγκεκριμένο. Μπορείς. Για κάποιο άλλο που να έχει ξύσει με μόδα κάτι, όχι, ναι. Πώς σου φαίνονται βασικά αυτά τα reality? Στην παρούσα φάση είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να εκπροσωπήσω. Και βέβαια υπάρχουν παιδιά που έχουν ξεχωρίσει μέσα από αυτό και ο καθένας επιλέγει το δρόμο του. Αν θα μείνει με αυτή τη στάμπα για πάντα, αν θα εξελιχθεί, αν έχει την ικανότητα, αν έχει τη θέληση να εξελιχθεί. Προσωπικά είναι κάτι που δεν το επιλέγω. Δεν θα ήταν προς το παρόν. Τώρα ποτέ μιλες ποτέ. Καλά, ναι, εντάξει. Μπορεί να. Έτσι όπως εμφανίζονται τώρα, λέει θα γίνει Big Brother, θα γίνει ναι, το ένα, θα γίνει το άλλο. Έχω μπερδευτεί κι εγώ ίδια. Δεν υπάρχει όμως κάτι έτσι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ας πούμε, που μπορεί ας πούμε, να σου γινόταν πρόταση να ήταν κάτι δελεαστικό. Αισθάνομαι για σένα. Και για μένα, για μας. Δεν έχει υπάρξει κάποιο κόνσεπτ που να μου ταιριάζει. Ναι. Και δεν είμαι ένας άνθρωπος όπως έχει δείξει η πορεία μου που θέλω να κάνω τα πάντα για να είμαι στο μυαλί. Γι' αυτό έτσι εξηγείται κάπως και ότι κάποιες φορές, κάποιες χρονιές δεν έχω τηλεοπτική δουλειά. Εντάξει, δεν χάνεσαι, έχεις όλο επιδείξεις. Τώρα έχουμε και τα νέα δεδομένα του Instagram και δουλεύουμε και από εκεί. Λοιπόν, τώρα θα πάω λίγο στα πιο προσωπικά. Λίγο. Λίγο, λίγο λιγάκι, γιατί όχι, έχει τελειώσει και ο χρόνος. Δεν θα πούμε. Δεν έχεις και χρόνο. Δεν θα πούμε πολλά. Πόσο κρατάει. Πιστεύεις ότι έχεις θυσιάσει κάποια πράγματα της προσωπικής ζωής για να είσαι τόσα χρόνια πετυχημένη?
Αγαπώ τόσο πολύ αυτό που κάνω, που δεν θεωρώ ότι έχω στέλνει πράγματα. Mm-hmm. Ήμουν πολύ χαρούμενη και μέσα από το γύρισμα, έπαιρνα τη χαρά και μέσα από τους ανθρώπους που συνεργάζομαι. Πάντα και σε επιδείξεις βρισκόμουν ένα κορίτσι που συμπαθώ και εκτιμώ. Δεν θέλω να τα λέω όλα ρόδινα. Σίγουρα είμαστε άνθρωποι και ο κόσμος μας είναι μια προέκταση, ο χώρος μας είναι μια προέκταση, ας πούμε, από τη ζωή μας και υπάρχουν και άνθρωποι που ίσως συμπαθείς λιγότερο, ίσως περισσότερο. Πάντα κοίταγα να κουμπώσω εκεί που περνάω όμορφα. Οπότε μέσα από τη δουλειά μου κουμπώνω εκεί που μου ταιριάζει πολύ και περνούσα όμορφα. Ωραία. Ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον, γιατί πρέπει να πούμε και κανένα δύο θεματάκια να σχολιάσουμε εδώ τον social media, γιατί θα πιάσουμε την κουβέντα στη λίτσα μου και δεν θα τελειώσουμε ποτέ εμείς οι δύο. Σχέδιά μου για το μέλλον. Τι λες τώρα να κάνεις, γενικά έχεις κάτι στο μυαλό σου ή κάτι που δεν θα μας το πεις? Συζητάω κάποια πράγματα τηλεοπτικά, βέβαια δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει. Εντάξει, βέβαια είναι και σημαντικό αυτό που κάνεις στα social με το Instagram. Η προώθηση προϊόντων είναι πολύ σημαντικό και τι ωραίες φωτογραφίες έχεις. Συνεργάζομαι με εταιρείες που συνεργαζόμουν χρόνια, που τους έχω κάνει κάποιο κατάλογο, κάποια φωτογράφηση, κάποια πασαρέλα. Είναι όχι επειδή σε συμπαθώ και όλα αυτά, ο λογαριασμός, αλήθεια, είναι πολύ διαφορετικός από άλλες κοπέλες που το κάνουν αυτό. Ενώ δεν είναι αυτό το ψεύτικο και οι φωτογραφίες και όλα. Είναι πιο real όλο. Μ' αρέσει και όλος ο τρόπος και τα μέρη και όλα, όλα. Όποιος δεν έχει κάνει follow, παρακαλώ, follow, please. Τέλεια. Σας ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, πάμε άμα θέλετε κι εσείς, γιατί μου φωνάζετε, να σχολιάσουμε κάποια θέματα κι εμείς εδώ. Πάμε λοιπόν στο Instagram. Λοιπόν, Σταλίτσα μου, έχουμε μία μανούλα με μία κορούλα. Αχ, τι ωραία. Οι οποίες βγάζουν, κοίτα εδώ, οι οποίες βγάζουν με ίδια ρούχα, ίδιο χτένισμα μαζί, συνέχεια φωτογραφίες. Τέλεια. Το θέμα είναι, ένα, ότι υποτίθεται, δεν είμαι πολύ σίγουρη, παιδιά, και εσείς πώς τα ακούτε, όχι ότι μπορείτε να μου απαντήσετε, αλλά τέλος πάντων, ότι με όλα αυτά, επειδή έχουν πάρει πάρα πολλούς followers, μαμά και κορούλα, ότι έχουν βγάλει, λέει, 37 εκατομμύρια δολάρια. Είναι δυνατόν να έχουν βγάλει τόσα πολλά? Μακάρι, αρκεί να μπαίνουν στο λογαριασμό και τις κορούλες, όχι μόνο τις μανούλες. Ναι, και τώρα αυτό κάνουν. Είναι πολύ γλυκές, δεν μπορώ να πω. Και έχουν δει τους followers να ανεβαίνουν χαμός. Και έχει γίνει viral όλο αυτό. Μ' αρέσουνε. Μου αρέσουν οι φωτογραφίες τους. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ασφαλές για το συγκεκριμένο κοριτσάκι όλο αυτό που γίνεται. Πώς θα μεγαλώσει και αυτή η γενιά, Στέλνα μου, πες μου, με τα παιδιά από ένα χρονών στο Instagram? Εντάξει, η νέα γενιά είναι πιο εξελιγμένη. Εμείς δεν ξέραμε να πατήσουμε το κινητό πόσο ανέγει και τώρα μπαίνουν στα social σε 2 δευτερόλεπτα. Ισχύει. Εντάξει, έβλεπα την κόρη της Kim, νομίζω, της Kardashian, η οποία άρχισε και αυτή να βάζει από εκεί ξεκίνησαν όλα. Όλα από εκεί ξεκίνησαν. Όλα από εκεί ξεκίνησαν. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και τι, σε τι έκοψα, sorry, ότι έβλεπες την... Ναι, ήταν η κόρη της, η οποία έβγαλε και αυτή σε ένα βιντεάκι, προφανώς την έβγαζε η μαμά της, που έλεγε, ξέρω εγώ, Happy New Year και μιλούσε κιόλας, τύπου ότι μιλάει στον κόσμο. Άρχισε κι αυτή. Ναι. Από μικρή. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Προσωπικά αυτό που βλέπω μου αρέσει. Αλλά αν ήμουν εγώ η μανούλα, θα φοβόμουν να... Δεν ξέρω, θα ήμουν πιο υπερπροστατευτική. Με το παιδί, ναι. Την άποψή μου, λέω. Όχι. Το τι είναι σωστό και για τον... Υποτίθεται ότι ο γονέας ξέρει τι είναι πιο σωστό για το παιδί του. Φυσικά. Λοιπόν, και να πάμε να δούμε 2-3 πραγματάκια. Τι ανέβασαν οι celebrities παιδιά αυτή την εβδομάδα. Για να ξεκινήσουμε με την αγαπημένη μας εδώ στο κανάλι μας, τη Βίκυ Καγιά. Ναι. Την εντυπωσιακή πάντα Βίκυ Καγιά, από παλιά μέχρι τώρα. Την οποία την έχουμε δει και σε διάφορους ρόλους. Ξεκίνησε από το modeling όμως. Και δημοσίευσε στο Instagram της φωτογραφίες από παλιά από μία φωτογράφηση. Μάλιστα.
Με φυσικά πιο σκούρα μαλλιά. Τις πάνε, πολύ όμορφη. Τις πάνε, νάτι. Ήμασταν στο ίδιο πρακτορείο, αλλά δεν τη θυμάμαι. Τι, αυτές θα μου σου πω, τι θυμάσαι καθόλου με καστανά μαλλιά. Γιατί και εγώ τη θυμάμαι παλιά, αλλά θυμάμαι, πιο ξανθιά. Μια ζωή ξανθιά ναι. Εγώ. Πρέπει να είναι πολύ πιο πριν και τότε που ήταν, είχε καταξιωμένο μοντέλο. Ναι, τώρα και με την παρουσίαση. Και εδώ που έχει κάνει συνεργασίες. Τα πάει υπέροχα, αλλά είδες, χρησιμοποιεί μέσω το Instagram για να δείξει και πιο παλιές φωτογραφίες που δεν έχουμε δει. Ωραία. Λες να άλλαζε μαλλιά, θα ήταν ωραία. Θα τις πήγαινε πάρα πολύ. Γιατί όχι. Είναι ωραίες οι αλλαγές. Ναι, δεν είδα και τα σχόλια από κάτω. Μπορεί να αλλάξει ο καθένας μαλλιά. Ό,τι μπορεί ο καθένας, ό,τι μπορεί. Λοιπόν, να δούμε και λίγο η Σύση Χριστίδου τι ανέβασε. Έχει κάνει ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με τον Βασάλο, κάτσε να θυμηθώ, και τον Παύλο Σταματόπουλο που είναι στην εκπομπή μαζί. Και την αποθέωσαν οι followers. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί ανέβασε πάρα πολύ όμορφες φωτογραφίες. Πολύ ωραία αυτή, ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε μία φωτογραφία, δεν τη βλέπω. Αυτή. Λοιπόν, σε αυτή είχε πάρα πολλά like και πολλά comments και οι followers, επειδή έγραψα είναι πολύπλοκο, έβαλε hashtag μάλλον τίτλο. Ναι. Ψάχνανε γενικά να δουν εδώ όλο το νόημα, τι κρύβει από πίσω η Σύση Χριστίδου. Anyway, πολύ όμορφες εικόνες. Είδες ότι σιγά σιγά όλοι το βρίσκουνε, δείχνουν και τον εαυτό τους όλες τις πλευρές στο Instagram. Ναι, μας αρέσει. Είναι ένα μέσο που μετά το Facebook, ας πούμε, μπήκαμε όλοι, μπήκε στη ζωή μας το Instagram και μπήκε με επιτυχία σε όλους μας. Με το Facebook ασχολείσαι καθόλου. Εγώ το έχω παρατήσει. Όχι, ναι. Το έχω παρατήσει. Εγώ λίγο μιλάω στο Messenger, πάλι με δικούς μου κιόλας, μην φανταστείς. Αλλά δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα. Το έχω παρατήσει, η αλήθεια είναι. Πιστεύεις έχει κερδίσει όλοι στο Instagram. Πιστεύεις θα τελειώσει κάποια στιγμή και η επιρροή του Instagram και θα έχουμε κάτι άλλο. Πάντα έτσι δεν γίνεται. Έτσι θα γίνει, ναι. Λοιπόν, και να δούμε και λίγο κάποιες φωτογραφίες που ανέβασε η Ελένη Φουρέιρα. Οι οποίες είναι πολύ σεξι, αλλά... Της πάνε όλα τα μαλλιά. Την έχουμε δει ξανθιά, καστανή, κοκκινομάλα, κοντά, μακριά. Της πάνε όλα. Όλα τα μαλλιά, ναι. Τώρα, να είναι τα μαλλιά, άκου τώρα που το πήγα. Αντί να κοιτάω το εσώρουχο που είναι σεξι, όλο δεν αυτό. Το είδα, ναι. Σωστά. Τώρα θα ασχοληθώ με τα μαλλιά και θα πω το εξής. Οι Καρντάσια φέρανε αυτή τη μόδα με τις περούκες, τα μαλλιά, μία ροζ, μία ξανθά, μία κοντά. Έχω αρχίσει και βλέπω στην Ελλάδα να το κάνουν και απλά κορίτσια. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, δεν ξέρω. Με τις περούκες. Ναι. Α, πάμε να πάρουμε και εμείς μόλις τελειώσει. Θέλεις, πάμε να αλλάζουμε μαλλιά. Πόκριες. Πολύ μου άρεσε η φωτογραφία εμένα της Ελένης Φουρέιρα. Ναι, εμένα ήταν σεξ, αλλά δεν ήταν και προκλητική. Ήταν τόσο όμορφη που δεν παρατήρησα καν τη φοράει. Ναι, εντάξει, δεν ήταν κάτι too much. Ναι. Οι followers εννοείται ότι ξετρελάθηκαν. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θέλω να μου πεις το ρούχο σου από πού είναι. Είναι από την εταιρεία Four Angels. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Καλά, εσύ ό,τι και να φορέσεις, να μην το να μην τα λέμε για μεταξύ μας, αλλά... Αλλά για όποια κοπέλα. Ναι, όχι, πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο μανίκια, τέλειο. Να πούμε λοιπόν και για το site μου, για το fieldoffashion.gr, όπου τώρα μετά τις γιορτές είναι μια κατάσταση, τώρα ψάχνω, τα ανοιξιάτικα πιο πολύ, τα οποία με έχουν κερδίσει πάρα πολύ, θα τα δείτε πολύ σύντομα. Και θα ήθελα και πολύ να κάνω μια συνεργασία και με τη Στέλλα, με το site μου, με τα ρούχα μου. Πολύ θα μ' άρεσε. Γιατί όχι. Ευχαριστώ. Mm-hmm. Έχουμε δεσμευτεί τώρα. Τέλος, τώρα το είπαμε. Το είπαμε, μας έχει ακούσει τόσος κόσμος. Όχι, τέλος. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Στέλλα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ σε και ευχαριστώ. Και είσαι και γουλού και μου φέρεις θετική ενέργεια και όλα τέλεια. Έχουμε σφαίρου τύχη στην πρώτη εκπομπή μετά τις γιορτές. Ναι, γιατί τώρα είμαστε με την καινούργια χρονιά, εννοείται. Σωστά. Εννοείται. Αν και δεν τη χρειάζεσαι, γιατί είσαι... Εντάξει, θέλω θετική ενέργεια, θέλω. Και κόσμο πολύ. Πολύ ικανή και λαμπερή από μόνη σου. Αχ. Λοιπόν, αυτά, Στελίτσα μου. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Φιλιά πολλά.